Γεια χαρά παιδιά, είμαι ο Zisis Ροκ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο Σήμερα λοιπόν ε, θα δούμε πως αλλάζουμε σκληρό δίσκο σε ένα λάπτοπ είτε για να, βάλουμε ένα, να το αντικαταστήσουμε είτε για να βάλουμε ένα SSD Γενικότερα να ξέρετε ότι όπως και με, τα, με τους σταθερούς υπολογιστέ, οι SSD μπορούν να σας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να βελτιώσετε τις επιδόσεις ενός παλιού λάπτοπ ειδικά αν το χρησιμοποιείτε για απλές εργασίες που το θέμα σας δεν είναι η επεξεργαστική ισχύ του υπολογιστή. Ε, το συγκεκριμένο λάπτοπ είναι το HP 250G1, αλλά γενικότερα η διαδικασία είναι παρόμοια για όλα τα λάπτοπς. Εντάξει, σίγουρα διαφέρουν σε κάποια σημεία, αλλά και σε γενικέ γραμμές δεν είναι τρομερή η διαφορά. Ο SSD που χρησιμοποιούμε είναι ο πολύ αγαπητός κλασικός budget SSD της Kingston, ο α 400 120GB. Τον είχα βάλει και στο PC του πατέρα μου όπως είδατε. Ε, και τώρα ένα φίλο μου ζήτησε να το βάλω και στο λάπτοπ του, καθώ βέβαια χάλασε ο σκληρό δίσκο. Ε, οπότε πήγαμε σε SSD. Να ξέρετε γενικότερα ότι οι SSD μπαίνουν σε όλα τα λάπτοπ, γιατί ούτε ή άλλω τα λάπτοπ χρησιμοποιούν δυο μεσάριδε δίσκου και όλοι οι SSD είναι δυο Οπότε να μην ανησυχείτε καθόλου για το αν θα χωρέσει ή όχι, σίγουρα θα χωρέσει. Οπότε λοιπόν, χωρί παραπάνω καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε την αποσυναρμολόγηση. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε αρχικά είναι να αφαιρέσουμε την μπαταρία. Οπότε είναι πανεύκολο, απλά κυρινά τα αυτοί εδώ πέρα τη μαλακία το διακοπτάκι είναι στις περισσότερα, στα περισσότερα λάπτοπ και έτσι δουλεύει ε, άκυρος μαρκατόρος λοιπόν ε, και τώρα πρέπει να ξεβιδώσουμε αυτή εδώ τη βιδούλα στο συγκεκριμένο λάπτοπ που είναι κάτι αρκετά απλό το μόνο πράγμα που χρειάζεται γενικότερα για αυτό το πράγμα είναι ένα κατσαβιδάκι Philips, κλασικό σταυρωτό στο κατάλληλο μέγεθο πάντα έτσι. Ωραία, τώρα αυτό πρέπει να βγει, πάρα πολύ ωραία, βγήκε Αυτή εδώ πέρα είναι η κάρτα δικτύου ε, Η κάρτα Wi-Fi μάλλον Και από εδώ κάτω είναι η RAM Όπως μπορείτε να βρείτε, μπορεί να μπει και άλλη RAM Ας πούμε εδώ πέρα έχει 4, μπορεί να μπουν και άλλα 4 Εντάξει, για όποιον ενδιαφέρεται να βαθμίσει, από εδώ αναβαθμίζεται βαθμίζεται και η RAM αν και θεωρώ ότι για λάπτοπ σαν αυτό εδώ που είναι απλά για απλέ εργασίε, ούτω ή άλλω δηλαδή δεν μπορούν να σηκώσουν παιχνίδια ή κάτι τέτοιο, δεν έχει νόημα να πάει, να πάει στα 8 γίγα. Αλλά υπάρχει επιλογή. Πάντα. Οπότε ξεβιδώνουμε και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ πέρα είναι ο σκληρό μα δίσκο ο οποίο βγαίνει αρκετά εύκολα. Κάνουμε αυτό. Κάνουμε αυτό. Γεια σα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα. Τι είναι αυτό. Είναι ήδη αλλαγμένο. Δεν είναι ο μαμά δίσκος έτσι. Είναι 160 GB τη Western Digital και είναι χαλασμένο. Οπότε τον βάζουμε στην άκρη. Και ανοίγουμε τον πολύ ωραίο SSD μα. στον εδώ. ορίστε το SSD τον παίρνουμε τον συνδέουμε και αυτόν εδώ τόσο απλά τον ακουμπάμε εδώ μέσα τώρα λέω πως έβαζε και αυτό εδώ πέρα αλλά δεν ξέρω είναι κολλημένο Μ, είναι κολλημένο, καλά δεν πειράζει δεν έχει σημασία λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα κουνιέται και λίγο SSD είναι SSD δεν είναι σκληρός δεν χαλάει δηλαδή από αυτό Οπότε είναι πολύ απλό, τώρα απλά ξανακουμπώνουμε το καπάκι και βιδώνουμε. Λοιπόν, μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα που νόμιζα ότι δεν ακουγόμουν γιατί είχα αφήσει το μικρόφωνο εκεί πέρα, τελικά ακουγόμουν, δεν ξέρω με ποιο μικρόφωνο έγραφα, δεν πειράζει, τελικά ακουγόμουν, οπότε δεν έχει σημασία και συνεχίζουμε, λοιπόν, βιδώνουμε. Ε, βιδώνουμε εδώ τι βιδούλε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι αν ε, ε, αναβαθμίζεται σε SSD από το λάπτοπ σας και ο παλιός σας σκληρός δηλαδή δεν είναι χαλασμένος Τέλος πάντων για το χύψη λόγο θέλετε να μεταφέρετε τα Windows σας και να μην χρειάζεται να κάνετε επανεγκατάσταση Format δηλαδή ε, Υπάρχουν SSD που έρχονται με kit ας πούμε το οποίο συνδέεται στο PC με USB και μπορείτε να τον κλωνοποιήσετε Συνήθως δίνουν και software έτσι ώστε να το κάνετε αυτό και μετά να κάνετε αυτή τη διαδικασία της αλλαγής ε, η διαδικασία τη κλωνοποίηση τώρα την ψιλοέδειξα στο βίντεο με το pc του πατέρα μου που του βάλα ssd αλλά δεν το έδειξα αναλυτικά πως γίνεται ε, και τους αλλούς διαφέρει και από λογισμικό σε λογισμικό αλλά τέλος πάντων η αρχή είναι η ίδια, ε, γενικότερα ψάξτε να βρείτε τη φάση για το καθένα πράγμα. Λοιπόν, βιδώσαμε, ωραία καλά έχει κουμπώσει, καλά έχει κουμπώσει λοιπόν και εδώ κάτι μου ξέφυγε. Εντάξει, καλά είναι όλα τα άλλα. Βάζουμε λοιπόν και... την μπαταρία και η αλλαγή του SSD ολοκληρώθηκε. Η αλλαγή του σκληρού δηλαδή, σε SSD μάλλον, ολοκληρώθηκε. Ε, οπότε λοιπόν αυτό ήταν, ε, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Ε, τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε τα Windows. Δεν θα σα το δείξω. Θέλετε, αν θέλετε να το βίντεο έχω κάνει βιντεάκι, μπορείτε να το τσεκάρετε εδώ πάνω. Ε, γενικότερα να ξέρετε ότι ένα like βοηθάει το κανάλι για να προωθηθεί παραπάνω. Και αν θέλετε να, να, ενημερώνεστε για τα τελευταία βίντεο, κάντε και ένα subscribe. Ένα share αν πιστεύετε ότι αξίζει να το δει κάποιο άλλο αυτό το βίντεο. Ε, comments αν θέλετε να ρωτήσετε ή να γράψετε κάτι. Ε, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα social media του καναλιού, αν θέλετε να τα ακολουθήσετε εκεί πέρα. Ειδικά το Instagram παίρνει αρκετά σε ενημερώσει. Επίση τώρα τελευταία το Twitter μου έχει ανέβει πολύ, χωρί να καταλαβαίνω το λόγο. Αλλά τέλο πάντων, την πειράζει, πάλι καλό είναι αυτό. Ε, αυτά λοιπόν. Δεν έχω κάτι άλλο λόγο να, να σα πω για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, λοιπόν. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Συνήθω λέω το Να είστε όλοι καλά μετά από αυτή τη φορά. Σιγά δεν πρόκειται να μάθω ποτέ να κάνω σωστά ένα outro. Τέλο πάντων, το έχω βιάσει το άλλο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα.